Πάμε εδώ στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη και καθηγητή διεθνών σχέσεων. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ο πτέραρχος που λέγαμε Μανώλη εδώ κοντά μας, ο κύριος Γεωργούσης είναι εδώ για να απαντήσει σε όλα αυτά που λέγαμε. Καλημέρα. Για πάμε τώρα να πιάνει απάντηση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία του πτέραρχου. Βέβαια, βέβαια. Ειδικά διότι πράγματι στον αέρα έχουμε μια μεγάλη ανατροπή, την οποία οφείλουμε να υπογραμμίσουμε χωρίς να παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Και επειδή έχουν υπάρξει αρκετές έτσι κορώνες περί πατριωτισμού και πατριωτών και ψεύτο πατριωτών και ο Πρωθυπουργός χθες παρουσία του Ραφάλ έδωσε αυτή τη συνέντευξη, θέλω να σας πω με το χέρι στην καρδιά πραγματικά να θυμηθούμε πού ήμασταν το 2019, αν θέλετε πού ήμασταν το 2015 ως ένοπλες δυνάμεις, προφανώς λόγω και της οικονομικής κρίσης, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά πού είμαστε σήμερα το 2024. Το 2019 η Τουρκία ήταν ένα βήμα πριν πάρει τα F-35 συμπαραγωγός και θα τα είχε σήμερα. Θα είχε σήμερα 100 F-35. Αν είχαν πάει όλα καλά. Προφανώς. Το F-35 δεν είναι αεροπλάνο. Είναι λάθος να το βλέπουμε ως αεροπλάνο με την παλιά λογική. Είναι ένα υπτάμενο στρατηγείο το οποίο δίνει πλήρη έλεγχο και συνεργάζεται με μονάδες βάσης στη ξηρά, στη θάλασσα και είναι η πλήρης ανατροπή. Η Ελλάδα έκτοτε έχει κάνει τεράστια βήματα. Ο νέος προϋπολογισμός, τον οποίο συζητάμε ήδη στην Επιτροπή της Βουλής και έρχεται προς ψήφιση και θα ψηφιστεί 15 Δεκεμβρίου, δίνει ακριβώς αυτές τις προτεραιότητες που έχουμε βάλει. Προφανώς έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε στην ανάταξη της πολεμικής βιομηχανίας. Ναι, αλλά συζητάμε για ένα άλλο περιβάλλον που πάει να δημιουργήσει η Τουρκία. Η Τουρκία τα ξέρει αυτά. Τα ξέρει. Προφανώς τα ξέρει. Και γι' αυτό γιατί βάλετε στο εσωτερικό. Σε τέτοιο περιβάλλον προκλήσεων, σε αυτή τη φάση. Ακούστε. Και μιλάει για τα νησιά. Άκουσα τι λέει ο Μανώλης. Δεν θέλουν τίποτα γύρω από τα νησιά. 1900 μέτρα λένε σαν δικό μας. Αυτό λένε οι Τούρκοι, το Καστελόριζο. Δεν θέλουν την Αλεξανδρούπολη. Τα βάζουμε τους Αμερικανούς. Αλλάζουν όλο το σχεδιασμό τους για την αεροπορία τους. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ακούστε. Προφανώς αφενός η Τουρκία εμένει σε απόψεις της και πάγιες απόψεις και θα ήταν νομίζω ψευδέστηση να περιμένουμε να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Από την άλλη πιέζεται και αυτή εσωτερικά από την αντιπολίτευσή της. Όλοι έχουμε αντιπολιτεύσεις, το ξέρουμε και εδώ και στην Ελλάδα. Και κατά καιρούς προς χάρη του εσωτερικού πολιτικού παιχνιδιού θα σας έλεγα, χωρίς να υποτιμούμε τη σοβαρότητα αυτών των δηλώσεων και να τις αψηφούμε ή να τις παραβλέπουμε, να τις προσπερνάμε, λέγονται πράγματα και ταυτόχρονα λέγονται και άλλα πράγματα. Ναι. Θέλω να πω, η συνολική εικόνα δεν είναι μόνο αυτές οι δηλώσεις, χωρίς πάλι να τις υποτιμώ. Αυτό που είναι το σημαντικό όμως και μετράει είναι επί του πεδίου η ποιοτική αναβάθμιση της ελληνικής αεροπορίας με τα Ραφάλ, τα αναβαθμισμένα F-16 και τώρα τα F-35, με όλα αυτά που θα κάνουμε στον αντιαεροπορικό δόλο, πλήρως να καλύψουμε το ελληνικό έδαφος, να συνδέσουμε την Ελλάδα με την Κύπρο, να μην έχουμε προβλήματα σε περίπτωση κρίσης και ούτω καθεξής. Έχουμε πολλά να κάνουμε και εμένα δεν μου αρέσει να προτρέχω και να παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Έχουμε να αναβαθμίσουμε τη στρατιωτική θητεία, έχουμε να δώσουμε κίνητα στους στρατιωτικούς οι οποίοι φεύγουν, έχουμε να ανατάξουμε την πολεμική μας βιομηχανία. Και χρήματα. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να αλλά κάνουμε. Ο κ. Γκιουλέρ επικαλέστηκε περιστατικά στο πεδίο. Βέβαια. Ο κ. Γκιουλέρ, κύριε Κερίδη, δεν είπε μόνο ότι. Δεν μας κατηγόρησε ότι παραβιάζουμε τη Βέρνη και τα λοιπά και το πρωτόκολλο και το ένα και το άλλο. Είπε ότι μας εκδίωξαν από την περιοχή που περιγράφουν ως δυνητική τους υφαλοκρηπίδα. Μια στιγμή. Ότι έστειλαν τις δυνάμεις τους και μας εκδίωξαν. Λοιπόν, και μάλιστα πειθάρξαν και οι Ιταλοί. Ακούστε, και τις ανάδεια λέει η Ιταλία. Ο κύριος δεν υπήρξε ζήτημα άδειας. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και υπάρχει και σήμερα ένα πρωτοσέλιδο. Ναι. Ο κύριος Γεραπετρίδης ήρθε στη Βουλή και απάντησε κατ' επανάληψη, όχι μια φορά και δυο, κατ' επανάληψη στο ζήτημα αυτό. Ναι. Οι Ιταλοί ολοκλήρωσαν την έρευνα. Δεν μιλάμε για πόντιση, ήταν έρευνα που έπρεπε να γίνει. Η έρευνα ολοκληρώθηκε. Και θα επανέλθουν θα για την πόντιση. Προφανώς θα γίνει πόντιση και θα ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Και οι τουρκικές φρεγάτες αποχώρησαν. Χίου, Σάμου και όλα αυτά και τα έργα θα προχωρήσουν. Προφανώς θα προχωρήσουν, όπως έχουν πάντα προχωρήσει. Καταρχάς, για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, η Βέρνη ήταν τη δεκαετία του 70. Εσείς πιστεύετε έκτοτε δεν υπήρξαν ποντίσεις καλωδίων, δεν μπήκαν οπτικές ίνες, δεν έγιναν ηλεκτρικές διασυνδέσεις στο Αιγαίο, δεν συνδέσαμε την Κρήτη. Δηλαδή, τώρα τι συζητάμε? Προφανώς. Η Τουρκία, βέβαια, ως κακός γείτονα. Εκεί δεν φτάνει η δυνητική τουρκική υφαλοκρηπίδα, κατά την άποψη της Τουρκίας.
κάτω. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Πάντως και με τα νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο είχαμε ποντίσεις οπτικών ινών κτλ. Και όλα αυτά πρέπει και να προχωρήσουν. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα σας έλεγα είναι τούτο, γιατί μιλάτε για τα 5 χρόνια του Τουρκολιβικού. Το Τουρκολιβικό μας υπενθυμίζει ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Και για να κάνουμε την αυτοκριτική μας, η Ελλάδα εφησύχασε με τη Λιβύη. Είχε τη δυνατότητα και την ευκαιρία στο παρελθόν να υπογράψει με την Λιβύη. Την έχασε. Για λόγους. Προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι. Για λόγους ότι όταν υπογράφεις είναι προϊόν μιας διαπραγμάτευσης και άρα ενός δούνε και λαβίν. Και επειδή το ελληνικό πολιτικό σύστημα επικεντρώνεται στο δούνε και δεν βλέπει το λαβίν πολλές φορές, το ελληνικό πολιτικό σύστημα συνολικά καθυστέρησε με την Λιβύη το 2010, το 2000, είναι γνωστή αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Βρήκε ευκαιρία με τον πόλεμο στη Λιβύη και με όλη την αναστάτωση στην Τουρκία. Δεδομένα, ναι. Άρα αυτοί που είναι οπαδοί της αδράνειας και θεωρούν καλά είμαστε εδώ, δεν θα αλλάξει τίποτα, να τους πούμε ότι τα πάντα αλλάζουν, ότι έχουμε ένα γεωστρατηγικό περιβάλλον τεράστιων ανατροπών και ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική για να εξυπηρετήσει το εθνικό συμφέρον θα πρέπει να είναι σε διαρκή κίνηση. Πάμε στον Πτεράρχο λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται με τα οπλικά συστήματα, γιατί αλλάζουν όλο το δόγμα τους οι Τούρκοι, γιατί αλλάζουν τις παραγγελίες τους, μεταβάλλουν όλο το περιβάλλον πιεζόμενοι από την Ελλάδα. Έχει παίξει ρόλο η Ελλάδα σε αυτό? Καθημερινά στα τηλεοπτικά τους δίκτυα βλέπουμε συζητήσεις για την υπεροπλία της Ελλάδας. Τι φοβούνται πια στον αέρα την Ελλάδα? Τι γίνεται, κύριε Πτεραρχή? Καταρχήν, να κάνω μια αξιολόγηση, αν μου επιτρέπετε, για τις δηλώσεις από την πλευρά του Τούρκου Υπουργού Άμυνας. Για μένα δεν είναι τυχαίο ότι αυτές τις δηλώσεις, ενώ κατά 80% είναι αντικείμενο του Υπουργείου Εξωτερικών, τις κάνει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Είναι εσκεμμένη επιλογή. Για τον συγκεκριμένο άνθρωπο θέλουν να τονίσουν κάτι και βγάζουν αυτόν μπροστά. Έχουν μοιράσει ρόλους. Ναι. Έχουν ο καλός και ο κακός. Έχουν κάποιους ρόλους αναλάβει έκαστος. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ιστορικά, η Τουρκία ως πολιτικός δρόν έχει μεγάλη συμπάθεια στις ένοπλες δυνάμεις και στην αξία της ισχύως τους. Mm. Και όταν διαχρονικά έχει πετύχει, το έχει πετύχει με αυτόν τον παράγοντα. Κυρίως. Τώρα, η Τουρκία με την πολιτική της τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά το πραξικόπημα, έχει αλλάξει πίστες, όπως λένε και οι νέοι, πάρα πολλές φορές. Το δυτικό στρατόπεδο στο οποίο ανήκει, θεωρητικά τουλάχιστον, το έχει ζαλίσει. Μία με τους μεν, μία με τους δε. Επομένως, οι Αμερικανοί που καθορίζουν 5 πράγματα όσον αφορά τον εξοπλισμό της, αφού πάει η Τουρκία σε αυτούς, δεν μπορούν να είναι ανοιχτοί σε έναν σύμμαχο ο οποίος μπορεί να είναι χρήσιμος, αλλά από ό,τι φαίνεται την ώρα που πρέπει δεν είναι καθόλου υποφελής. Και δημιουργεί και μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή, τώρα, εγώ αυτό που. Αυτό, έλα, Μανώλη, ναι. Για τα εξοπλιστικά προγράμματα προσπαθώ να καταλάβουμε κάτι. Είδαμε τον Κιουλέρ, τον Υπουργό Άμυνας, να λέει ότι τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατηγικοποιημένα. Από την άλλη, λέει ότι οι S-400. Τα ρωσικά αεροπορικά συστήματα μπορούν να ενεργοποιηθούν εντός 12 ώρων. Από την άλλη, όμως, ανατρέπει όλο το πρόγραμμα της αεροπορίας της. Δηλαδή, λέει, F-16 δεν θα τα εξυγχρονίσουμε, θα πάρουμε 40 F-16, 40 Eurofighter ενδεχομένως να τα πάρουμε και 40 F-35 που μάλλον έτσι βραχυπρός δεν θα τα πάρουν. Και η αντιπολίτευση μιλάει για την ελληνική αεροπορία. Δηλαδή, αυτά που είπαν για τα Rafale, για τα F-16 βάζουν και τα F-35 είναι εντυπωσιακά. Βέβαια. Μανώλη, και οι τρεις επιλογές, και τα F-16 και τα Eurofighter και τα F-35, είναι υπό την αίρεση της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών και Δυτικού Κογκρέσου. Και γιατί βάζω και τα Eurofighter? Τα Eurofighter όχι, δεν είναι. Είναι και παρά είναι, κύριε Παυλόπουλε. Πολλά συστήματα των Eurofighter είναι αμερικανικής προέλευσης. Και αν δεν συνενέσει και το Αμερικανικό Κογκρέσο πού θα πάνε ο τελικός χρήστης. Άρα δίνει το OK και η Αμερική. Εννοείται. Εννοείται. Επομένως, όλα και τα τρία αυτά, οι πιθανότητες είναι εντελώς στον αέρα. Από την άλλη μεριά, η Τουρκία είχε συνηθίσει να έχει ένα μικρό έστω προβάδισμα στον αέρα όλα αυτά τα χρόνια. Μέχρι να εμφανιστούν εδώ τα Ραφάλ και σιγά σιγά τα Βάιπερ, η κατάσταση έχει αλλάξει. Και έχει αλλάξει όχι αυτό καθεαυτού με τα αεροσκάφη, αλλά με τα όπλα που φέρουν αυτά τα αεροσκάφη, και δεν επιτρέπουν στην Τουρκία να έχει ένα μοναδικό και μονοδιάστατο ρόλο. Η Τουρκία από εδώ και πέρα στον αέρα
δεν έχει τον πρώτο λόγο, έχει δεύτερο λόγο. Όμως, επειδή θα συμφωνήσω με τον κύριο Κερίδη, να μην είμαστε εθεροβάμπαντες ότι επειδή έχουμε μια καλή αεροπορία τώρα και καλύτερη αύριο, όλα τα σφάζουμε και όλα τα μαχαιρώνουμε. Η Τουρκία είναι μια σοβαρή δύναμη και οικονομική και γεωπολιτικά, έχει σοβαρό αντίκτυπο στην περιοχή. Έχει σοβαρό αριθμό drones, τεχνολογία, έχει σοβαρό αριθμό πυραυλικών συστημάτων εδάφους-εδάφους και αυτά δεν αντιμετωπίζονται εύκολα. Μάλιστα. Θέλουμε ακόμα χρόνο και δουλειά για να εδώ, τα κύριε. Αντιμετωπίσουμε. Δύο πράγματα σημαντικά. Μια κουβέντα, λέτε. Η Τουρκία έχει μεγάλη ανησυχία για τον Μάρκο Ρούμπιο. Mm-hmm. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ο αντίστοιχος Μενέντες των mm-hmm. Ρεπουμπλικανών. Αυτός που υπέγραψε... Ο υπουργός εξωτερικών. Με συγχωρείς, Μανώλη. Ναι, καλά κάνεις και το λες. Όχι, συγγνώμη. Ο νέος υπουργός εξωτερικών του Τραμπ. Άρα καλώς ανησυχούν. Αυτός που εκδίωξε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 ήδη από το 2019 mm. μαζί με τον Πομπέο, τότε εκείνος στη Γερουσία. Λοιπόν, ένας άνθρωπος με πολύ σκληρές θέσεις υπέρ του Ισραήλ, υπέρ της Ελλάδας για συγκεκριμένα ζητήματα στην Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή. Να το θυμόμαστε αυτό. Χωρίς πάλι να εθεροβατούμε. Είναι διαρκής ο αγώνας που πρέπει να γίνεται στο Κογκρέσο, να καλλιεργούμε τις σχέσεις, να προβάλλουμε τις θέσεις μας, να συνεργαζόμαστε με άλλες δυνάμεις όπως είναι το Ισραήλ και ούτω καθεξής. Πάντως η έλευση Τραμπ δεν είναι για πανηγυρισμούς για την Τουρκία. Καθόλου. Μέχρι τώρα. Μπορώ να σας πω μάλιστα αυτές οι επιλογές Mark Waltz, Εθνικός Σύμβολος Ασφαλείας και Ακριβώς. Ρούμπιο, είναι μια ψυχρολουσία. Έτσι. Θα το δούμε. Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο τα πρόβλημα. Να φανεί και στην πράξη. Και να μην, εγώ επαναλαμβάνω ότι εδώ είναι συμφέροντα τα οποία έτσι. Πρέπει το ένα και το άλλο. Λοιπόν, ας... αυτό οπωσδήποτε υπάρχει. Το δεύτερο. Τελευταία κουβέντα, λέτε. Περιοχές που απειλούνται δεν αποστρατικοποιούνται. Αυτό είναι το δόγμα. Άρα, στον βαθμό που στο μέλλον, στα 50-100 χρόνια, mm-hmm. θα υπάρχει ένα καλύτερο κλίμα, μια καλύτερη εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Προφανώς όλοι θέλουμε μια μείωση εξοπλισμών mm-hmm. με την έννοια ότι δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε ευχάριστα Μάλιστα. από το υστέρημά μας. Το κάνουμε γιατί υπάρχει συγκεκριμένη απειλή την οποία μας την υπενθυμίζουν για να μην υπεροβατούμε καθημερινά. Η περιοχή που επικαλεί το Γιουλέρ είναι δική τους δυνητική υφαλοκρηπίδα. Προφανώς όχι. Όχι. Προφανώς όχι. Όχι. Γιατί δεν το απαντήσαμε αυτό εχθές μας Αθήνια. Μα το έχουμε απαντήσει και το έχουμε ξαναπαντήσει. Εγώ άλλο ρωτάω. Στις απαντήσεις που δώσαμε εχθές. Στο Αιγαίο δεν, τα πράγματα δεν διαβάζω είναι... να λέμε στο Γιουλέρ ποια δυτική υφαλοκρηπίδα περιγράφεις. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν μεσολαβεί τουρκική υφαλοκρηπίδα μεταξύ ελληνικής υπηρωτικής χώρας, ενδοχώρας Μάλιστα. και Ανατολικού Αιγαίου. Μάλιστα. Ούτε διασπάται ο εθνικός κορμός mm. να είναι περικυκλωμένα τα νησιά από τουρκική υφαλοκρηπίδα. Μάλιστα. Ουδέποτε και ούτε πρόκειται ποτέ αυτό να γίνει δεκτό. Όχι Μάλιστα. μόνο από εμάς, διεθνώς, από τη διεθνή κοινότητα, από το Διεθνές Δικαστήριο. Και το ξέρουν Λύσαμε οι Τούρκοι, γι' αυτό και δεν πηγαίνουν. Εντάξει. Γι' αυτό και δεν πηγαίνουν. Λύσαμε εδώ, κύριε Κερίδη, κύριε Πτέρα. Αυτό που λέτε είναι καθαρό. Αυτό που λέτε είναι πολύ καθαρό. Έλα, Μανώλη. Έλα, Μανώλη. Εγώ κράτησα στην εκπομπή ότι ναι. στο μέλλον θα πετάξω με F-35 μαζί με τον Δημήτρη Οικονόμου ναι. και με τον Άκη τον Παυλόπουλο. Σε προσωμιωτή. Σε προσωμιωτή. Σε προσωμιωτή. Ναι. Θα σας πάρουμε με τον κύριο Γεωργούση να πετάξει το 16 θα πάμε, σε προσωμιωση. Δεν θα έχει ζήσει καλύτερη εμπειρία στη ζωή. Αν μας δώσουν την άδεια, εμείς θα σχεδιάζουμε. Άστα αυτά, είναι εξασφαλισμένα. Άστα να κανονίσει ο Άκη. Άστα στον Άκη αυτά, φίλε. Είναι λιμένα.